Εδώ και 80 χρόνια συνεχίζεται το έθιμο, το οποίο έρχεται από την Κύο της Μικράς Ασίας, το οποίο τηρούσαν οι προγόνοι μας στην Κύο της Μικράς Ασίας, συνεχίζεται στη Νέα Κύο. Όπως βλέπετε και φέτος, οι εθελοντές μας ξεκίνησαν από χθες την προετοιμασία, μαζέψαν τα καλάμια και σήμερα όλοι μαζί στείνουμε το βαραβά, ο οποίος το βράδυ θα παραδοθεί στην πυρά. Είναι ένα έθιμο 80 και πλέον χρόνων, το οποίο από γενιά σε γενιά περνάει και συνεχίζεται για να μείνει αυτό το έθιμο στον τόπο μας. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους και καλό Πάσχα. Αυτό το έθιμο το έφεραν οι γονείς μας, που είναι από την παλιά Κύο, Μικρά Ασίας, και ήταν έθιμο και το κρατάνε και εδώ στον τόπο μας. Αυτό πάει πάπου προς πάπου και έχω κι εγώ μπει στο πνεύμα του πατέρα μου, γιατί το φτιάχνε χρόνια και έρχομαι και βοηθάω. Αυτή η μέρα είναι σημαντική για μένα. Ναι. Πώς ξεκινάει, τι ακριβώς γίνεται? Φέρνουμε καλάμια. Πρώτα είναι η κολόνα που έχουν φτιάξει για το βαραβά. Μετά μαζεύουν καλάμια, θιάφι, γκαζάκια, βενζίνα. Αυτά τα βάζουμε βέβαια στο τέλος. Δένεται τα παλικάρια του χωριού που προθυμοποιούνται και έρχονται. Και γίνεται αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Τι ώρα καίγεται ο βαραβάς? Μετά τον περιφορά του επιταφείου, μόλις έρθει στη Θεομάνα και περάσει ο επιτάφιος, βάζουν και καίγεται αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε χρόνο. Θέλω να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα, καλή Ανάσταση στον εγγονό μου, που η μοναδική χρονιά φέτος υπηρετεί στην Κύπρο και είναι απαρηγόρητος που δεν βρίσκεται εδώ πέρα. Δεν πειράζει, του χρόνου να είναι καλά και θα είναι και θα συνεχίσει το έργο του προπάπου του. Αρχήν έχει έρθει από τη Μικρά Ασία, την παλιά Κύο, το φέρανε οι παππούδες μας και δεν είναι τον Ιούδα, απλώς και με τον βαραβάν εμείς. Είναι ένα έθιμο που κρατάει πολλά χρόνια, βάζουμε μέσα, μαζεύουμε καλάμια, βάζουμε ορισμένα εκρηκτικά, βάζουμε λίγο τιάφι για να κάνει χρωματισμό η φωτιά και το φυλάμε πριν τι περάσει ο επιτάφιος, γιατί υπάρχει θέμα να μας το κάψουν. Υπάρχουν και αντίζηλοι που το καίνε. Στην παλιά Κύο φτιάχνανε και σε άλλες, σε γειτονιές. Σε όλες τις ενορίες, μπράβο. Και με την προοπτική ότι καίγανε τους άλλους για να είναι ο τελευταίος ο δικός τους αυτό. Αλλά εδώ στην Κύο ευτυχώς φτιάχνουμε έναν τώρα εμείς και δεν υπάρχει τόσο ανταγωνισμός να μας το κάψουν.